τόσο σαν υπηρεσία όσο και το σύνολο των προσδιοριστών, τα θερμά συλληπιτήρια. Δηλαδή, εμείς είμαστε ειλικρινά συγκλονισμένοι όσον αφορά το ατύχημα, το δυστύχημα στα Τέμπη. Έτσι, οπότε δεν μπορούμε να μην ξεκινήσουμε την ομιλία μας με τα ειλικρινή συλληπιτήρια όλων των πυροσβεστών για το επίπεδο και τους οικείους των θυμάτων, έτσι, όσον αφορά το δυστύχημά μας, το οποίο έγραψε ιστορία για τον ελλαδικό χώρο. Παναγιώτη! Μέσα από το παράθυρο βλέπουμε το πρώτο τεχνικό δωμάτιο με τρεις εστίες ελεγχόμενες από τον εκπαιδευτή, πυροδοτούμενος από εδώ, από το κέντρο ελέγχου, από το λογισμικό του υπολογιστή, και στην διάμεση πόρτα που τώρα την έχουμε ανοίξει είναι το δεύτερο δωμάτιο με το κλιμακοστάσιο. Όπως κατεβαίνουν οι εκπαιδευόμενοι, μπαίνουν στον πρώτο χώρο, διαχειρίζονται τον καπνό ρίχνοντας τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος του εσωτερικού, προκειμένου να εντοπίσουν τις εστίες, να τις κατασβέσουν και να προχωρήσουν στο επόμενο δωμάτιο, να διαχειριστούν τις φλόγες που είναι μπροστά μας, και παράλληλα σε όλη τη διαδρομή ερευνούν το χώρο για τη διάσωση του θύματος που αναζητούμε. Σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας το βρούνε, το ανασύρουν, το οδηγούν αμέσως προς την έξοδο μέσω του κλιμακοστασίου και επανέρχονται στο χώρο για την τελική κατάσβεση, όπου υπάρχουν εστίες. Αυτή είναι η διαδικασία. Το σύστημα παρακολουθείται όσον αφορά τη θερμοκρασία που δημιουργούνται στους χώρους που εισέρχονται οι πυροσβέστες, με διάφορες αισθητήρες θερμοκρασίας, ανιχνευτές αερίων για τυχόν διαρροή του προπανίου που χρησιμοποιείται για την καύση των εστιών, και με διάφορες δικλείδες ασφαλείας εξασφαλίζεται και η πλήρης ασφάλεια των εκπαιδευομένων, όσο και του εκπαιδευτή που βρίσκεται πάντα μέσα και επιτηρεί όλη τη διαδικασία και είναι έτοιμος να επέμβει σε οποιοδήποτε σημείο της προσπάθειας των εισερχομένων πυροσβεστών να διασώσουν και να κατασβέσουν. Οι δύο πόρτες που υπάρχουν δεξιά και αριστερά είναι για την ασφάλεια, για ταχεία εκένωση, και παράλληλα υπάρχουν και τα 2, 4, 6 αισθητήρες που κόβουν όλη τη διαδικασία και εξαερίζουν γρήγορα το χώρο προκειμένου να εξασφαλιστεί η επέμβαση όλου. Τώρα έχει ενεργοποιηθεί η φωτιά στο κλιμακοστάσιο. Κατερχόμενοι οι πυροσβέστες θα δεχτούν όλο το θερμό κύμα από το χώρο της σκάλας. Θα πρέπει για να περάσουν τη σκάλα να κατασβέσουν τη φωτιά. Βλέπετε, γίνονται ενέργειες κατάσβεσης. Δέχονται και το παραγόμενο καπνό. Θερμοκρασίες τώρα έχουμε 270 βαθμούς στο χώρο που εισέρχονται οι πυροσβέστες, και με κάθε ποσότητα νερού που πέφτει οι παραγόμενοι υδραυμοί μειώνουν τη θερμότητα που εκλείεται από τις εστίες και εξουδετερώνεται το εχθρικό περιβάλλον καπνού και φωτιάς, τόσο ώστε να είναι πιο διαχειρίσιμο και να μπορέσει η ομάδα να κάνει την έρευνα και διάσωση.
Ρολόβερ ενεργό, ρολόβερ ενεργό. Βλέπετε οι βολές του νερού, πως κατευθύνονται στις εστίες. Με τη μορφή σταγονιδίων για να έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα το νερό. Λιγότερος καπνός. Παράλληλα ψάχνουν για το θύμα. Έχουμε φέρει μαζί μας, μετά από εντολή του Αρχηγείου, το εκπαιδευτικό εργαλείο των αυτοκινούμενων εξομοιωτή αστικών πυρκαγιών. Για εμάς είναι υποχρέωση οι συνάδελφοι να επιμορφωθούν σε αστικές πυρκαγιές. Βλέπετε ότι το πυροσβεστικό σώμα δεν σταματά, η εκπαίδευση είναι συνεχόμενη. Αυτή τη εβδομάδα 100 συνάδελφοι θα παρακολουθήσουν μια εκπαίδευση θεωρητική και πρακτική. Συγκεκριμένα θα εκτελέσουν πρακτικά σενάρια μέσα στον εξομοιωτή. Είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο στο οποίο μπορούμε να θέσουμε σε λειτουργία έως 6 εστίες πυρκαγιάς και να εκτελέσουν ένα σενάριο όπου θα μπουν να κάνουν κατάσβεση και διάσωση σε μωρό, το υποτιθέμενο θύμα. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 8 ώρες, είναι καθημερινό το πρόγραμμα και έχει διάρκεια μέχρι την Παρασκευή. Ο κύριος Καγιαλής μπορεί να σας πει περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα αυτό. Αφού πρώτα εγώ με τη σειρά μου σας ευχαριστήσω καταρχάς για την παρουσία σας. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την άψογη φιλοξενία που μας παρέχει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την περιφέρεια και για την άψογη συνεργασία που έχουμε. Λοιπόν, ως προς το εκπαιδευτικό κομμάτι, οι συνάδελφοι σήμερα καλούνται να αντιμετωπίσουν πραγματικές συνθήκες, συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες σε ένα αστικό συμβάν. Αυτό μπορεί να είναι μια κατοικία, μια αποθήκη κτίριο γραφείων, σε κλειστούς χώρους διαμερισματοποιημένους, όπου μέσα αντιμετωπίζουν πραγματικές συνθήκες, δηλαδή πραγματικές φλόγες. Και πέραν αυτού έχουν, όπως μπορείτε να δείτε, ως δυσκολία επιπρόσθετη, πάρα πολύ πυκνό καπνό. Σε συνδυασμό με όλο αυτό το χώρο που έχουν μέσα να αντιμετωπίσουν, επιπροσθέτως τους έχουμε προσθέσει, δηλαδή οι συνάδελφοι ασχολούνται και με το έργο της έρευνας και διάσωσης. Έχουμε βάλει ένα μωρό που προανέφερε ο κύριος Κονίδας, οπότε είναι επιφορτισμένοι και με αυτό το έργο της ανέβρασης του μωρού. Οπότε έχουμε κατάσβεση και διάσωση για αυτό.